Νομίζω ότι είναι μια σημαντική ημέρα σήμερα για το Δήμο μας, το Δήμο Βόρειας Κοινωρίας. Αξιολογήθηκε θετικά η υποβολή της προτάσεως του κυρίου Δημάρχου για τα απαραίτητα έργα που χρειάζονται ώστε το λιμάνι του Άστρους, του παραλίου Άστρους, να είναι πλέον ένα λιμάνι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είναι μια προσπάθεια που έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά η προσοχή και ο τρόπος που το διαχειρίστηκε η καινούργια Δημοτική Αρχή και ο κύριος Δήμαρχος με τους συνεργάτες του δώσαν αυτό το αποτέλεσμα. Σήμερα λοιπόν αξιολογήθηκε θετικά από την διαχειριστική μας αρχή και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ όλος ο όγκος των εργασιών που απαιτούνται ώστε να έχουμε ένα σύγχρονο λιμάνι. Το έργο είναι προϋπολογισμού περίπου στα 5.340.000 και είναι ένα σπουδαίο και αναπτυξιακό έργο στην σειρά των μεγάλων έργων που έχουμε προγραμματίσει για την περιοχή μαζί με τον κύριο Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Η διαδικασία από εδώ και πέρα είναι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, θα βγει ο διαγωνισμός και η δημοπράτηση του έργου και θα τοποθετηθεί ο ανάδοχος που θα επιλεχθεί προκειμένου να κατασκευάσει το έργο που γίνεται με την εποπτεία και την δική μου και του κυρίου Δημάρχου. Είναι ένα θέμα στην περιοχή τη δική μας, είναι στην περιοχή τη δική μου και η αγαστή συνεργασία με τον κύριο Δήμαρχο και ο σημαντικός προγραμματισμός που έχουμε κάνει για τα μεγάλα έργα, εκτιμούμε ότι πολύ σύντομα θα αλλάξει όλη την περιοχή μας. Και αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι και η υποχρέωσή μας. Επειδή το Σάββατο στο Άστρος γίνεται μια έκτακτη λαϊκή συνέλευση με θέμα το δεματοποιητή και την τοποθέτηση στο Τάνο. Επειδή ο κύριος Δήμαρχος έχει προχωρήσει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και πολλές φορές έχει πάρει τα εύσημα από εσάς, θέλω να κάνετε ένα σχόλιο για τους κατοίκους της περιοχής. Τι έχετε να τους πείτε? Γιατί βλέπουμε ότι οι αντιδράσεις είναι πολλές. Κοιτάξτε, εγώ ξέρετε είμαι από τους πολιτικούς που ποτέ μου δεν κρύβω το συναίσθημά μου. Δεν μασάω τα λόγια. Ο κύριος Δήμαρχος είναι ένας δήμαρχος που συνεργάζεται άριστα σε όλα τα επίπεδα. Έχει απολύτως κατανοήσει τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής. Συνεργάζεται σε υψηλό επίπεδο. Εγώ τον θεωρώ υψηλού επίπεδου συνεργάτη μου και στηρίζω όλες του τις απόψεις και τις αποφάσεις οι οποίες είναι για το καλό των συμπολιτών μας. Και εκτιμώ ότι ιδιαίτερα στο χώρο της πολιτικής που μετά από πολλές δεκαετίες και εικοσαετίες αποφάσισε να ασκήσει σήμερα η περιφέρεια, ο κ. Δήμαρχος ήταν από την πρώτη στιγμή ο σημαντικότερος συνεργάτης μας. Εγώ με τη σειρά μου έρχομαι να επαναλάβω ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την ανάπτυξη στο Δήμο της Βόρειας Κοινωρίας. Το ζητούμενο για όλους είναι αυτό. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη προσωπικά και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Συνεργαστήκαμε άψογα. Πιστεύω σε αυτή τη συνεργασία από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια πλέον είναι ένα. Θα πρέπει να λειτουργήσουν σαν μια ενότητα για να μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη από εδώ και πέρα στην περιοχή μας και ευρύτερα στη χώρα μας. Το έργο του, η αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων του παραλίου Άστρους, του λιμανιού του παραλίου Άστρους, είναι η βασική υποδομή για να μιλάμε για ανάπτυξη στο Δήμο Βόρειας Κοινωρίας. Ήδη έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα με την ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού. Έρχεται το λιμάνι, το δεύτερο σημαντικό έργο στο Δήμο μας. Η διαχείριση των σκουπιδιών, πιστεύουμε, ακράδαντα στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας, πιστεύουμε ότι η περιφέρεια η δική μας είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα, τιμημούνται άλλες περιφέρειες
όσον αφορά την συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, είμαστε απόλυτα σύμφωνοι σε αυτή τη λογική και σε αυτή την, και στις ενέργειες της περιφέρειας. Μας μιμούνται οι άλλες περιφέρειες, πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Δίνουμε λύσεις, προχωράμε να δώσουμε λύσεις σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορά και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Οι πολίτες οφείλουν και πρέπει να κατανοήσουν σήμερα ότι δίνουμε τέλος σε ένα πρόβλημα, ιδιαίτερα όσο αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που δεις μέχρι σήμερα έχει ακουμπήσει. Όλοι γνωρίζουμε το θέμα. Είμαστε, εμείς παράγουμε τα στερεά απόβλητα, εμείς παράγουμε τα σκουπίδια, εμείς πρέπει να δώσουμε τις λύσεις. Η περιφέρεια μπήκε μπροστά, ακολουθούμε, είμαστε συμμέτοχοι σε αυτή τη διαδικασία, θα τη στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, έχουμε πάρει τις αποφάσεις, αυτό είναι το σημαντικό. Προχωράμε πλέον στην υλοποίηση αυτών που έχουμε υποσχεθεί στους πολίτες. Ο πολίτης θα πρέπει να, να έχει μία υπομονή, να περιμένει να δει τα αποτελέσματα, και τότε σίγουρα η διαφορά θα είναι τεράστια. Το χθες με το σήμερα έχουν τεράστια διαφορά. Μετά από 2 χρόνια θα έχουμε μπει σε ένα νέο περιβάλλον, θα δούμε ότι προστατεύουμε πλέον την ίδια τους την υγεία, προστατεύουμε τη ζωή μας και το περιβάλλον. Αυτά όσον αφορά τα έργα που είναι να γίνουν. Πιστεύω στη μελλοντική συνεργασία με την περιφέρεια. Συνεργαζόμαστε σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία με τον καιρό, όταν οριμάσουν, θα είμαστε σε θέση να τα ανακοινώσουμε και να τα παραδώσουμε στους πολίτες. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο Δήμος Βόρειας Κοινωρίας είναι και ο Δήμος ο δικός μου. Είναι ο Δήμος που έχω μεγαλώσει, συνεχίζω να ζω εκεί, γιατί και τώρα που είμαι περιφερειάρχης ζω στο χωριό μου, και είναι ένα θέμα που έχει να κάνει άμεσα με την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Και βέβαια θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες ότι έχουν τελειώσει τα ψέματα. Σήμερα δεν πορευόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση παρά μόνο λέγοντάς τους την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Γιατί εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε στην αγάπη τους, στην εμπιστοσύνη τους, και θα πρέπει να πάρουμε εκείνες τις αποφάσεις που θα τονώσουν την προσδοκία τους και θα μεγαλώσουν την ελπίδα τους. Γιατί η χώρα βρίσκεται σε μια οδυνηρή τραγική κατάσταση και εμείς οφείλουμε να είμαστε ασπίδα στην προστασία της περιφέρειάς μας, στην προστασία των Δήμων της περιφέρειας Πελοποννήσου, στην προστασία των ίδιων των συμπολιτών μας. Οποιαδήποτε άλλη υστερόβουλη φωνή δεν είναι ωφέλιμη. Κινείται στα πλαίσια έξω από την λογική, σε πλαίσια έξω από την λογική, και δεν μπορεί να βοηθήσει την σημερινή προσπάθεια που κάνουμε. Και από την άλλη μεριά θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι η πολιτική της περιφερειακής αρχής σήμερα, σε απόλυτη συνεργασία, σε ένα καθαρό καθεστώς σχέσεων με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, τηρώντας πάντοτε την νομιμότητα και τηρώντας πάντοτε την βασική μας αρχή, ότι η περιφέρειά μας πρέπει να γίνει μια περιφέρεια της αειφορίας και της ποιοτικής ζωής των ανθρώπων της, σε αυτή λοιπόν την πολιτική εμείς δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι ακραίες φωνές, οι οποίες ουσιαστικά δεν βοηθάν τον τόπο αυτή τη δύσκολη ώρα, θα πρέπει να περιοριστούν, γιατί όλοι μας λογοδοτούμε. Λογοδοτούμε απέναντι στην ιστορία, λογοδοτούμε απέναντι στους πολίτες και λογοδοτούμε πάντοτε στον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι μια σημαντική μέρα σήμερα για το Άστρος, για την Αρκαδία, για την Πελοπόννησο. Ένα όνειρο ετών, το λιμάνι του Άστρους, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά, είναι πραγματικότητα. Σήμερα πέρασε από την διαχειριστική αρχή και εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ώστε σύντομα κάποια έργα υποδομής, τα οποία ήταν απαραίτητα, θα είναι πραγματικότητα. Το ΕΣΠΑ είναι το μοναδικό μας εργαλείο, το πιο σημαντικό εργαλείο, με το οποίο προχωράμε
και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα υλοποιήσουμε και άλλα πολλά έργα στην Πελοπόννησο, γιατί η Πελοπόννησος έχει μεγάλη ανάγκη. Δυστυχώς καθυστερήσαμε, διότι βρήκαμε ελάχιστες μελέτες, ειδικά στην Αρκαδία καμία μελέτη, όρημη για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Από εκεί και πέρα όμως ευελπιστούμε με τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε ότι πάρα πολλά έργα, τα οποία είναι απαραίτητα για τον τόπο μας, θα μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε.